Για σκεφτείτε, ποια κυβέρνηση είχε το σθένος αυτόν τον τόπο 27 χρόνια τώρα να πάει κόντρα σε μία από τις κορυφές του τριγώνου της αμαρτίας. Διότι αυτό ήταν το σύστημα τόσα χρόνια. Μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία παίρνανε θαλασσοδάνεια, τραπεζίτες οι οποίοι τους δίνανε τη δυνατότητα να παίρνουν θαλασσοδάνεια και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έκανε τα στραβά μάτια στις τράπεζες προκειμένου να στηρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει σε αυτή τη χώρα. Και ο κ. Μητσοτάκης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπλοκάρει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για να στηρίξει ποιους? Αυτούς οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν μάθει να είναι πάνω από τον νόμο. Κάποιοι από αυτούς, επαναλαμβάνω, είναι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν θέλω να τους βαλιάσω όλα. Κάποιοι κάνανε έναν υπολογισμό και είπανε είναι υπερβολικά να δώσουμε μεγάλα ποσά, μεγάλα νούμερα. Δεν θα μπούμε. Σεβαστό. Σεβαστή η απόφασή τους. Να πω και κάτι. Μπορεί να είναι και πιο λογική. Πιο υγιής. Από την άλλη πλευρά όμως εμείς ως κυβέρνηση πρέπει να υπερασπιστούμε το ελληνικό δημόσιο. Όχι τους φίλους μας. Όχι αυτούς που θα μας βοηθήσουν. Και δεν φοβόμαστε να είμαστε, να κάνουμε αυτό που κάνουμε και να κρινόμαστε από τους Έλληνες πολίτες χωρίς να έχουμε την ανάγκη να μας λιβανίζουν μέσα ενημέρωση. Δεν θέλουμε να μας λιβανίζουν μέσα ενημέρωση. Θέλουμε αντικειμενική ενημέρωση. Δυστυχώς όμως στον τόπο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πλουραλισμού τώρα με τα πολλά κανάλια. Υπάρχει πρόβλημα αντικειμενικής ενημέρωσης. Διότι είναι συμφέροντα πίσω που ορίζουν την είδηση.